Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023 και καλωσορίζουμε στο στούντιο του RTV τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ηπείρου, επικεφαλής της παράταξης ΦΟΣ, τον κύριο Λάμπρο Γεωργόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Ευαγγελίου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Και μια που τόσο καιρό υπερηφανευόσαστε για την καταγωγή σας από την Άρτα και λέτε ότι είστε ο μοναδικός υποψήφιος που έχετε καταγωγή από την Άρτα, ας ξεκινήσουμε από την Άρτα κυρία Γεωργόπουλε. Είμαστε εδώ. Είμαστε τελευταία τις τρεις μέρες, έτσι. Τι έχετε αποκομίσει από την πόλη, από τον τόπο σας? Θα σας πω, πριν από αυτό θα σας πω ότι συμβολικά η τελευταία μου τηλεοπτική συνέντευξη είναι μαζί σας. Μάλιστα. Να ξέρει ο κόσμος ότι έχουμε δικαίωμα να μόνο μία εμφάνιση στο τελευταίο μήνα. Βεβαίως. Έχω ήδη κάνει τις τρεις στα κανάλια των Ιωαννίνων, πανηπυρωτικά βέβαια κανάλια, όπως και εσείς είστε πανηπυρωτικό, και επέλεξα η τελευταία μου συνέντευξη να είναι στην Άρτα. Πέρα από αυτό, η τελευταία μας εμφάνιση επίσης την Παρασκευή, γιατί μετά την Παρασκευή υπάρχει επίσης απαγόρευση δραστηριοτήτων, σωστά, είναι από την Άρτα. Και δεν είναι τυχαίο, είναι συμβολικό, είναι σημαδιακό, είναι να δείξουμε ότι εμείς ως επόμενη περιφερειακή αρχή, από τη στιγμή που θα μας τιμήσει ο κόσμος της Ηπείρου, θα δείξουμε τρομερό ενδιαφέρον για ισόρροπη ανάπτυξη της Ηπείρου. Κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Και για την Άρτα, που είναι γενετηρά μου, και για την Πρέβεζα, που είναι απόλυτα παραμελημένη, και για τη Θεσπρωτεία, και για περιοχές των Ιωαννίνων. Εμείς, λέω εδώ χαριτολογώντας, επειδή είμαι μισός Γιαννιώτης, μισός Αρτινός, ότι μεγαλωμένος στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, γεννήθηκα βέβαια στην Άρτα, ότι θα τραβήξουμε το κέντρο βάρος της Ηπείρου, θα το κατεβάσουμε λίγο από το Μέτσοβο και θα το φέρουμε εκεί που πρέπει να είναι πραγματικά. Στην καρδιά της Ηπείρου. Γιατί υπάρχουν και άλλες περιοχές, όπως είναι η Λάκα Σουλίου, στην καρδιά της Ηπείρου, επίσης παρατημένες. Και αυτό μας κάνει να είμαστε εδώ σήμερα και να διεκδικούμε την ψήφο του Ηπειρώτη. Όλα τα κακώς κείμενα. Όλα αυτά που γίνονται επί πολλά χρόνια. Το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν φτωχοποιήσει αυτόν τον πάμπουλτο τόπο. Και την Άρτα μας, και την Πρέβεζά μας, και τη Θεσπρωτεία μας, και τα Γιάννηνα. Κύριε Γεωργόπουλε, κάποιες περιοχές μπορεί να είναι λίγο καλύτερα, συγγνώμη κύριε Ευαγγελίου, μπορεί να είναι λίγο καλύτερα, αλλά το σύνολο δεν είναι καλό. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε πάμπολοι, πάρα πολλοί δείκτες οικονομικοί και δείκτες ανάπτυξης. Είμαστε τελευταίοι, κύριε Ευαγγελίου. Αυτό θα πρέπει να είναι το διακύβευμα των εκλογών της Κυριακής. Ένα, το τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν την Ήπειρο για 21 συναπτά χρόνια. Γιατί πρέπει να τους ψηφίσουμε άλλα 5 χρόνια, να κάνουν τι, να μας φέρουν πιο χαμηλά. Και η δική μας πρόταση. Σύγχρονο στυλ διοίκησης, άλλη νοοτροπία, ισόρροπη ανάπτυξη, εδώ για όλους τους πολίτες, ανοιχτές πόρτες για όλους, όχι για λίγους που έχουν αυτοί, ή μισά ανοιχτές πόρτες για λίγους. Και νέες ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους. Όχι εξυπηρετήσεις για λίγους. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όταν κάνουν μόνο εξυπηρετήσεις για λίγους και έχουν αυτή την νοοτροπία διοίκησης, η Ήπειρος φτωχαίνει, τα νέα μυαλά, τα καλά μυαλά φεύγουν, το δημογραφικό γίνεται όλο και μεγαλύτερο, τα χωριά μας ερημώνουν και αυτός ο πάμπλουτος τόπος πηγαίνει χειρότερα και χειρότερα. Κάποιος ευθύνεται. Κάποιος ευθύνεται που είναι νεανική ανεργία στην Ήπειρο. Είμαστε, κατακτήσαμε την πρώτη θέση πανευρωπαϊκά το 2022 στην αύξηση της νεανικής ανεργίας. Και δεν σας το λέει κανείς. Εμείς είμαστε εδώ επίσης να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της Ηπείρου και της Άρτας. Και συγγνώμη για τον μονόλογο και θα γυρίσω στην Άρτα. Η Άρτα, έχω πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις, δεν μπορεί να έχουμε αυτόν τον τόπο, αυτή την πόλη, ανάμεσα από τρία υδάτινα στοιχεία, μια λίμνη, ένα ποτάμι, θάλασσα. Σε μια ακτίνα 10 χιλιόμετρα, την Ιόνια να περνάει από δίπλα, όλη αυτή τη βυζαντινή ιστορία και τα μνημεία, χτισμένη πάνω σε μια αρχαία πόλη, αρχαίο θέατρο μέσα στην πόλη και τουρισμός μηδέν. Αξιολογήστε τους. Αποσύρτε τους, αφού δεν αποσύρονται μόνοι τους. Συνταξιοδοτήστε τους. Δώστε μας την ευκαιρία να σας δείξουμε το διαφορετικό. Να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονα μοντέλα διοίκησης. Διαφάνεια. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να φέρουμε την Ήπειρο στο μέλλον. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κρατήσει την Ήπειρο στο 2000. Μυαλά του χθες και του προχθές αποφασίζουν για το σήμερα και για το αύριο. Την Κυριακή είναι η δική σας ευκαιρία. Είναι η ευκαιρία να τους βάλετε αυτούς τους ακλόνητους και άχαστους, όπως αρέσκονται να λένε και παπαγαλίζουν, συγγνώμη που λέω αυτή τη λέξη, αυτό το ρήμα, προς τα έξω ότι είναι ακλόνητοι και άχαστοι. Το χρονοτούλαπο της ιστορίας είναι γεμάτο ακλόνητους και άχαστους. Ήρθε η ώρα να τους βάλετε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και να αποτελέσουν παρελθόν. Η ψήφο σας είναι η δύναμή σας
Και προσέξτε, είναι για τα επόμενα 5 χρόνια. Διοικούν 21 χρόνια την Ήπειρο. Τι έχουν κάνει? Πείτε μου ένα συμβολικό έργο στην Άρτα. Ένα. Όχι δεύτερο, αυτή τη περιφερειακή αρχή. Πείτε μου πού είναι το στρατόπεδο που υπόσχονταν το 19, το διοικητήριο. Τι έχει γίνει, πού είναι η αντιπλημμυρική προστασία, πού είναι η οριοθέτηση του Αράχθου, πού είναι η Κορονησία, πού είναι το οδικό δίκτυο, πώς μπορεί να φτάσει κάποιος στα Τζουμέρκα, πού είναι η σύνδεση της Ιόνιας με την Πρέβεζα και έρχονται σήμερα να ξαναζητήσουν την ψήφο και βλέπουν νέους ανθρώπους να είναι μαζί τους. Ντροπή. Ήμαρτον. Κύριε Γεωργόπουλε, επειδή σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και μιλήσατε λίγο πριν για ισόρροπη ανάπτυξη, ενώ κάποιοι άλλοι μιλούν για ολότητα, δηλαδή Ήπειρος ως ολότητα. Συμφωνώ. Υπάρχουν γεωγραφικά όρια μεταξύ των τεσσάρων περιφερειακών ενωτήτων ή θεωρείτε ότι η Ήπειρος μπορεί, ας πούμε, ως θεματική ενότητα και βάση των χαρακτηρών γεωγραφικών, αν θέλετε, του γεωγραφικού της ανάγλυφου, να μπορεί να χωριστεί σε ενότητες. Και όχι με βάση τα γεωγραφικά σύνορα, αλλά με βάση τα χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα της κάθε περιοχής να αξιολογηθεί. Θα συμφωνήσω απόλυτα στο ότι θα πρέπει να υπάρξει ολιστική προσέγγιση της Ήπειρου ως ενιαία οντότητα. Η ανάπτυξη της Άρτας ευνοεί και την Πρέβεζα, ευνοεί και τα Γιάννενα και Τούμπαλιν, αντιστρόφως. Ωστόσο, σίγουρα υπάρχουν διαφορετικοί γεωγραφικοί προσδιορισμοί, όπως είναι ο ορεινός μας όγκος, τα Τζουμέρκα, ανεξάρτητα αν χωρίζεται σε Δήμους Κεντρικών Τζουμέρκων, Δήμους Βορείων Τζουμέρκων. Εμείς είμαστε εδώ έτσι όπως το έχουμε χωρίσει. Σίγουρα πρέπει να πάμε με βάση τον. Και η νομοθεσία λέει ότι είναι 4 περιφερειακές ενότητες, αλλά θέλω να σας πω τη δική μας προσέγγιση, τη δική μας φιλοσοφία. Να. Ότι η Ήπειρος, και γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να μας ψηφίσει μεθαύριο για να δει όλες αυτές τις ιδέες που δεν είναι καινούργιες, έχουν εφαρμοστεί. Μοντέλα διοίκησης που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες, σε ανεπτυγμένες χώρες. Ότι η Ήπειρος λοιπόν μπορεί να διοικηθεί ως ένα αυτόνομο κράτος. Ξέρετε τι συμβαίνει, και παίρνω πάτημα από αυτό που με ρωτήσατε, κυρία Ευαγγελίου. Οι διοικητικοί χάρτες της περιοχής είναι απολύτως άναρχοι. Ο χάρτης της υγείας ανήκουμε στην Πάτρα. Ο χάρτης ο αναπτυξιακός, άλλο η ΕΤΑΝΑΜ για την Άρτα και την Πρέβεζα και άλλο η αναπτυξιακή Ήπειρου για τη Θεσπρωτεία και τα Γιάννενα. Το ΕΚΑΒ, Ήπειρος με Βόρεια Ιόνια. Τρέλα. Και μπορώ να σας πω πάρα πολλά παραδείγματα. Εμείς λέμε ότι η Ήπειρος πρέπει να είναι ενιαία οντότητα και να διεκδικεί από το κεντρικό κράτος. Και υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό εδώ να διαχειρίζεται τα προβλήματά της. Δεν μπορεί για το περιβάλλον να αποφασίζει ένα ΟΦΗΠΕΚΑ ή άλλοι οργανισμοί από την Γη Φυσίας. Όπως επίσης είμαστε εδώ να διεκδικήσουμε από το κεντρικό κράτος ειδικά κίνητρα. Να σταματήσουμε την ερημοποίηση των χωριών μας. Να σταματήσουμε την φυγή των νέων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν διεκδικούν τίποτα. Και ένας από τους λόγους που δεν διεκδικούν τίποτα είναι γιατί αποτελούν το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης. Μην βλέπετε που παίρνουν χρήματα μπλε. Και με τους κόκκινους ήταν προχθές. Το 2014 έβγαιναν ως Εθνική Ελλάδος. Αυτοί οι άνθρωποι κάθονται πάντα στον αφρό. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι είμαστε η μόνη μη εξαρτώμενη, ακιδεμόνευτη υποψηφιότητα. Και γι' αυτό μπορούμε να διεκδικήσουμε αύριο περισσότερα από το κεντρικό κράτος. Γιατί οι άλλες υποψηφιότητες είναι 5 κομματικές υποψηφιότητες με χρήσματα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι εθνικές εκλογές είχαμε το Μάιο, ψηφίσαμε για τα κόμματα. Το Μάιο και ξαναψηφίσαμε τον Ιούνιο. Τώρα είναι περιφερειακές εκλογές. Δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Δεν χρειαζόμαστε να είμαστε το μακρύ χέρι της οποιαδήποτε κυβέρνησης και δεν μπορεί να κατεβαίνουν άνθρωποι απλά για να γράψουν ένα κομματικό ποσοστό. Κύριε Γεωργόπουλε, πώς μπορεί μια περιφερειακή αρχή να διαχειριστεί τους πόρους, τους όποιους πόρους υπάρχει, γιατί είπαμε τα τελευταία χρόνια. Οι ΚΑΠ έχουν μειωθεί κατά 70%. Αντίστοιχα, όμως, έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί και από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά απορρέουν και από την κεντρική πολιτική σκηνή. Πώς μπορεί λοιπόν η περιφερειακή αρχή να διαχειριστεί προγράμματα, κατά κύριο λόγο, διότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα των κεντρικών αυτοτελών πόρων, των χρηματοδοτικών εργαλείων, των ΠΕΠ, των κρατικών τέλος πάντων χρηματοδοτήσεων, είναι... των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αφού το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και 2-3 ακόμη προγράμματα δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Ή υπάρχει κι άλλος τρόπος, τον οποίο δεν έχουν εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Αυτοί οι άνθρωποι κουράστηκαν και κούρασαν μετά από 22 χρόνια διακυβέρνησης της Ήπειρου. Και είναι και κάτι άλλο. Τόσο ξέρουν, τόσο μπορούν. Δυστυχώς, τους λείπει τεχνογνωσία. Τους λείπουν βασικά εφόδια να ξέρουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και πέρα από αυτό, δεν σηκώνουν ανάστημα στο κεντρικό κράτος να διεκδικήσουν. Ή βλέπουμε έργα αστεία. Βλέπουμε ένα ΕΣΠΑ να πηγαίνει σε έργα χωρίς δίχως νόημα.
έργα χωρίς λογική. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε ότι το κάθε ευρώ του Ηπειρώτη θα πιάνει τόπο. Εμείς είμαστε εδώ για να πούμε ότι τα έργα θα αξιολογούνται, θα ιεραρχούνται, θα κοστολογούνται. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να εμπλέκουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς, όχι να αποφασίζουμε μόνοι μας. Εδώ μιλάμε για μια συγκεντρωτική, κατά τη γνώμη μου, έχω ασκήσει διοίκηση, έχω σπουδάσει διοίκηση, μπορώ να σας αναλύσω μοντέλα διοίκησης, μιλάμε για ένα αυταρχικό, συγκεντρωτικό στυλ διοίκησης, που και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου να ήταν, 20 χρόνια μετά, θα έτεινε προς τον καθεστωτισμό. Και θέλω να πω στους τηλεθεατές σας, πλέον όλοι μπορούν να γκουγκλάρουν, ψάξτε να δείτε ποιες χώρες, ποιες περιοχές έχουν τους ίδιους κυβερνήτες για 20 χρόνια και παραπάνω. Ξέρετε τι θα σας βγάλει? Τατζικιστάν, κάτι χώρες στυλ Σουαζιλάνδη και Ήπειρος. Κυριακή είναι η ευκαιρία σας να τελειώσετε το καθεστώς. Και είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να τελειώσουμε το καθεστώς. Με σοβαρότητα, με ικανότητα, με τεχνογνωσία, με σύγχρονα μοντέλα διοίκησης. Οι μόνοι που μπορούμε να συγκρίνουμε. Κύριε Γεωργόπουλε, επειδή ξέρετε από διοίκηση πάρα πολύ καλά, εγώ θέλω να βάλω και το ερώτημα του στελεχειακού δυναμικού. Ως στελεχωμένες υπηρεσίες. Πιστεύουμε πάρα πολύ, γι' αυτό μιλάμε για αυτόνομη διοίκηση της Ηπείρου. Γι' αυτό μιλάμε για πιλωτικά μοντέλα. Με προσλήψεις. Και εννοείται. Και αυτονομία και στην πρόσληψη. Εμείς μιλάμε για δημιουργία οργανισμών από την αρχή. Τα οποία θα μπορεί να πληρώσει, ας πούμε, η τοπική αυτοδιοίκηση. Εννοείται. Θα σας πω κάποια ζητήματα στα οποία τα θεωρώ εξαιρετικά σημαντικά για την περιοχή και δεν σήκωσε πουθενά ανάστημα αυτή η περιοχή. Πωλήθηκε το λιμάνι της Οικουμενίτσας. Δεν άνοιξε μύτη. Γιατί μας παρακολουθούν και στη Σπορτεία. Ποια είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη? Νάτος ο τρόπος χρηματοδότησης της περιφέρειας Ηπείρου. Πωλείται η Εγνατία αυτή τη στιγμή. Ξέρετε τι κάνει ο νυν περιφερειάρχης? Τίποτα. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Εδώ δεν τους ενδιαφέρει για τα χωριά που ερημώνουν. Δεν τους ενδιαφέρει για τους νέους μας. Βραβεύονται ως αγρότες της χρονιάς. Ξέρετε γιατί έπρεπε να βραβευτούνε? Ως καλύτερη εξαγωγής και μεγαλύτερη εξαγωγής νέων μυαλών από την Ήπειρο. Απειβδεί ο κόσμος. Όταν δεν βλέπει καμία προοπτική. Όταν βλέπει να διοικούν για τους λίγους. Όταν βλέπει τον απροκάλυπτο πλουτισμό των λίγων. Δεν θα καθίσει εδώ ένα σοβαρός. Αποθούν τον κόσμο. Όπως τον αποθούν και από το να συμμετάσχει. Και ξαναλέω, εδώ είναι η ευκαιρία σας αυτή την Κυριακή. Ρίξτε το καθεστώς. Ρίξτε φως. Τελειώστε το καθεστώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Σας δίνουμε την επιλογή, σας δίνουμε τη διέξοδο. Αυτή τη φορά υπάρχει επιλογή. Υπάρχει σοβαρή επιλογή. Όλα τα παιδιά και το στελεχειακό δυναμικό, θέλω να πω και στους δικούς μας τους ανθρώπους, εξαιρετικοί άνθρωποι, με το δικό τους κοινωνικό αποτύπωμα. Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε ξανασχοληθεί. Mm. Προσωπικά είναι η πρώτη φορά που εκτίθεμαι και εκτίθεμαι, κυρία Ευαγγελίου, γιατί δεν πάει άλλο. Ως εδώ. Πώς μπορεί να χτιστεί η σχέση εμπιστοσύνης πέρα από τους πολίτες? Αν σας εκλέξει ο ηπειρωτικός λαός, θα πρέπει να συνεργαστείτε και με τους δήμους. Τον δεν πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ που το λέτε αυτό. Ξέρετε, κυρία Ευαγγελίου, ναι, εδώ είναι το άλλο στυλ διοίκησης. Εμείς δεν είμαστε εδώ να σας πούμε θα φτιάξουμε 5 μέτρα δρόμους, 10 μέτρα δρόμους. Εμείς θεωρούμε ότι η περιφέρεια και ο περιφερειάρχης πρέπει να κάνει το στρατηγικό σχεδιασμό, να διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες δουλεύουν σωστά και εκεί πρέπει να είναι ανοιχτές οι πόρτες για όλους τους πολίτες και να αξιοποιεί τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν όμως και κοινά ζητήματα που διαχειρίζονται και από τον πρώτο και από τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πρέπει να είναι συνοδοιπόρος. Απορρίμματα. Μου δίνετε τρομερά πατήματα να σας πω. Πρόστιμα. Τι διαχειριστήκε η Περιφερειακή Αρχή? 2 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Προχθές, πρόστιμο για το Λούρο. Αποξήραναν το Λούρο πέρσι. Και ξέρετε τι λέγανε? Δεν παραδέχονται τα λάθη τους. Εμείς τα κάναμε όλα σωστά. Και τώρα έρχεται το πρόστιμο 180.000 ευρώ. Ξέρετε ποιος θα το πληρώσει, κύριε Ευαγγελίου, το πρόστιμο? Εγώ και εσείς και οι τηλεθεατές σας. Εσείς πληρώνετε τα λάθη τους. Εμάς, ξέρετε ποια είναι η φιλοσοφία? Ότι τέτοιου είδους πρόστιμα πρέπει να τα πληρώσει ο ίδιος ο κύριος Καχρημάνης. Να καταλογιστεί ατομικά. Πρόστιμα που έχουν να κάνουν με θέματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας θα πρέπει να καταλογίζονται ατομικά. Αυτή τη στιγμή, κύριε Ευαγγελίου, συγγνώμη, είναι τελευταία συνέντευξη, συγγνώμη που μονολογώ. Έχουμε 5 ποτάμια στην Ήπειρο. Πόσες λίμνες και αντί να τα αξιοποιούμε και να είναι αυτός είναι ο πλούτος μας, το περιβάλλον είναι ο πλούτος μας. Η λίμνη των Ιωαννίνων θυμίζει πετρελοπηγή και ο Καλαμάς θυμίζει είναι καταπράσινος. Όχι καραβίδες δεν έχει πλέον, ούτε βατράχια δεν υπάρχουν. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει για το περιβάλλον, δεν σήκωσαν ανάστημα για τις εξορίξεις, δεν σήκωσαν ανάστημα σε τίποτα. Δεν τους νοιάζει. Τους νοιάζουν ελάχιστα πράγματα.
Επειδή ο χρόνος του δελτίου είναι περιορισμένος, θέλω να βάλω και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο αφορά την επόμενη ημέρα. Και επειδή είστε νέος άνθρωπος και έχετε ασχοληθεί και με τη διοίκηση, αφορά την ψηφιακή μετάβαση. Στην Σωστά. επόμενη μέρα. Σωστά. Ψηφιακός μετασχηματισμός, λοιπόν, ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες, καλύτερη παροχή υπηρεσιών, πώς μπορεί το κράτος και γενικότερα και οι περιφέρειες, γιατί περιφέρειες ουσιαστικά αποτελούν και οι δήμοι το κράτος, πώς μπορεί να συγκροτηθεί περισσότερο ο μηχανισμός, ο περιφερειακός μηχανισμός στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι κατ' εμάς είναι μια περιφερειακή αρχή. Και η ΑΠΕ, έτσι, για να βάλουμε και αυτό θα το θέμα. Θα σας τα πω όλα. Μια πελατειακή περιφερειακή αρχή. Είναι μια περιφερειακή αρχή που έχει κάνει τεράστια, τεράστια κοιλιά. Είναι μια περιφερειακή αρχή με πολυνοσηρότητα. Γυρνάω λίγο στο προηγούμενο ερώτημά σας για τους δήμους. Θα χρησιμοποιήσω μια λαϊκή λέξη, τους τσαλαπατά, αντί να συνεργάζεται. Πελατειακά συμπεριφέρεται και στους δημάρχους. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, γνωρίζοντας και τους 18 δημάρχους της Ηπείρου. Δεν θέλω να βάζω λόγια στο στόμα τους. Έχω δει πώς συμπεριφέρεται. Τους ξεχνάει. Ξέρετε πώς λειτουργούν, ποιο είναι το στυλ διοίκησης. Όπου υπάρχει καυτό ζήτημα, φταίει η κεντρική εξουσία ή φταίει ο δήμαρχος. Ή φταίτε εσείς, κύριε Ευαγγελού, ή φταίνουν οι τηλεθετές, ή φταίει ο Χατζηπετρής. Δεν τους νοιάζει, αποφεύγουν να λύσουν τα ζητήματα. Εμείς λέμε, είμαστε εδώ, βάζουμε το στήθος μπροστά να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου. Πριν σας πω για τις τεχνολογίες, θέλω να σας πω για την υγεία. Μας βλέπουν στην Πρέβεζα. Δεν νοείται να υπάρχει περιφερειάρχης, πήγε στην Πρέβεζα και τους είπε, σας φτιάχνουμε δρόμο, δεν το θέλετε το νοσοκομείο. Δεν νοείται στην Πρέβεζα να αφήνουμε την υγεία των πολιτών στην τύχη. 10 μέρες στο νοσοκομείο χωρίς χειρουργό. 10 μέρες το μήνα δεν εφημερεύει ο ορθοπαιδικός. Πού είναι η περιφέρεια και ξέρετε ποιο είναι το καινούριο παραμύθι. Ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Άκουσα το νούμερο 2 της περιφέρειας να λέει σε τηλεοπτικό στούντιο. Εάν δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, δική σας, γιατί έχετε αντιπεριφερειάρχη υγείας, γιατί έχετε αντιπεριφερειάρχη παιδείας. Εμείς είμαστε εδώ, το διαφορετικό στυλ, για να είναι δικές μας αρμοδιότητες όλες. Είμαστε εδώ για να σπάσουμε την έκτη ΥΠΕ. Είμαστε εδώ για να περάσει πρωτοβάθμια υγεία στους Δήμους. Εδώ για να συνεργαστούμε με τους Δήμους, για να μας καταγράφουν και το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν, διοίκησε ένα νοσοκομείο, έναν οργανισμό τριπλάσιο από την περιφέρεια σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και πολύ πιο ευαίσθητο σε κρίσιμα θέματα. Κύριε Γεωργόπουλε, να πούμε και για την ψηφιακή θα μετάβαση. Σας πω, να σας πω πολύ σημαντικό. Ξέρετε πώς διοικούσα το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας που ήταν πρωτοβάθμια. Πρώτη Δετάρτη κάθε μήνα, όλοι των κέντρων υγείας στο γραφείο μου. Να φέρετε τις προβλήματα και να αλληλοβοηθούμε. Πείτε μου, ρωτήστε έναν από τους δημάρχους, γιατί τους ξέρετε, έχετε εμπειρία, τους έχετε φιλοξενήσει, κάθε πότε κάνει σύσκεψη ο περιφερειάρχης με τους δημάρχους. Εμείς εδώ τους στέλνουμε τους δημάρχους μαζί. Μάλιστα. Για την ψηφιακή. Μύθος, λένε τα Γιάννα Silicon Valley, άνθρωποι που δεν έχουν περάσει ποτέ από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Δεν μου αρέσει να περιγραφολογώ, όχι μόνο έχω περάσει, έχω γυρίσει και το Facebook και την Google μέσα, όχι διαδικτυακά. Η τεχνολογία δεν ήρθε στα Γιάννα το 2017 που άκουσα να λέει τον Περιφερειάρχη. Η τεχνολογία ήρθε στα Γιάννα με πολλές μικρές και στην Ήπειρο μικρές εταιρείες που κάναν θαύματα εδώ και χρόνια. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι δυστυχώς σύγχρονοι αναλφάβητοι. Άνθρωποι που δεν μπορούν να στείλουν ένα email, άνθρωποι που δεν μιλάνε αγγλικά, που δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει βάση δεδομένων, όταν στα παιδιά σας και στα παιδιά των τηλεθεατών ζητάνε πτυχία και κόντρα πτυχία για μια δουλειά των 700 ευρώ στην περιφέρεια και πρέπει να πάνε από 10 πολιτικά γραφεία, μας διοικούν. Τους ξεπέρασε η εποχή. Και γι' αυτό ξαναλέμε την Κυριακή, βάλτε τους στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Τεχνολογικά, μιλάνε για Silicon Valley, μιλάνε για 50 εκατομμύρια ευρώ τεχνολογικό πάρκο τεχνολογίας στα Γιάννενα. Υπάρχει τεχνολογικό πάρκο στα Γιάννενα. Γιατί δεν λέμε και δεν βλέπουμε τι έγινε εκεί. Μήπως υπάρχει κάποια οσμή σκανδάλου. Και για ποια τεχνολογία όταν στην Πρέβεζα το καλοκαίρι δεν δουλεύει το ίντερνετ. Βάζετε πολλά ζητήματα, αλλά πάρα πολλά, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος. Αυτά είναι τα ζητήματα. Ο κόσμος θέλουμε να τα σκεφτεί, να τα αναλογιστεί, να δει ποιοι άνθρωποι τον διοικούν, να αναλογιστεί. Σας είπα πριν, ένα έργο στην ΆΡΤΑ, συμβολικό αυτής της περιφερειακής αρχής. Ένα. Και ξέρετε και ποιο είναι, κύριε Ευαγγελίου. Ούτε στα Γιάννα υπάρχει συμβολικό έργο αυτής της περιφερειακής αρχής επί 21 έτη. Και μας ακούν οι τηλεθεατές και τους καλώ να σκεφτούν ποιο είναι το ένα συμβολικό έργο Καχρημάνη. 3 εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματά σας έδωσε για το κλειστό γυμναστήριο. Σίδερα. Μάλιστα. Έφερε σίδερα. Ποτέ δεν θα το φτιάξει. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολλά. Λόγη του λόγου σας, και γι' αυτό καλό τον κόσμο. Παρασκευή. Σήμερα είμαστε, βέβαια θα παιχθεί λίγο αργότερα η συνέντευξη. Αύριο 8 η ώρα είμαστε στην Όαση στα Γιάννηνα.
Χθες ήμασταν στην Ιγουμενίτσα, σήμερα είμαστε στην Πρέβεζα. Πέμπτη είμαστε στα Γιάννηνα στην Όση 8 η ώρα και Παρασκευή κλείνουμε από την Άρτα. Σας καλούμε όλους 8 η ώρα στο Βυζάντιο να συζητήσουμε. Εμάς οι εκδηλώσεις είναι διαφορετικές. Εμείς λέμε ελάτε να σας ακούσουμε. Γιατί έτσι θα διοικήσουμε και αύριο. Καλώς. Και μην φοβάστε, με εμάς δεν ρισκάρετε. Ρισκάρετε με τον κύριο Καχρημάνη και με αυτή την Περιφερειακή Αρχή που 22 έτη δεν έχει παράξει για την Ήπειρο, την έχει τοποθετήσει στις τελευταίες θέσεις. Καλή επιτυχία στον εκλογικό σας αγώνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα είναι επιτυχία για όλους. Για την Ήπειρο και για τους Ηπειρώτες και για τους Αρτινούς πολύ περισσότερο.